Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Βότση, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Η δική δημοσιογραφία είναι αυτή. Να έχετε τον αρχιεπίσκοπο και να μην το ρωτήσετε πώς θα φέρει ο φούρνος στην πυρά. Μα ακριβώς αυτό είναι. Διακόπηκε η συνομιλία μας, κόπηκε η γραμμή και μετά μας το κλείνει. Δεν το απαντούσε. Μετεκίτρινη σαν δημοσιογράφη, γιατί πρέπει να κάνουμε και εμείς την κριτική μας. Ωραία. Να σας ρωτήσουμε τότε εσάς να μας πείτε για το διότι εσείς είσαστε της διευθυντικής ομάδας του ΔΥΚΟ, κύριε Βότση. Οπότε να μας απαντήσετε εσείς αυτό. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς, λέω, εν αυτή περίπτωση, διότι εσείς είσαστε της διευθυντικής ομάδας. Κάτι θα έχει στο μυαλό του αρχιεπίσκοπος, κάτι θα ξέρει. Εσείς τον ανάψατε το φούρνο? Κοιτάξτε, ο φούρνος ήταν εκεί. Νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να σβήσει η πυρά, όπως λέμε. Και ελπίζω να συνεχίσουμε όλοι μαζί δημιουργικά για να προχωρά το κόμμα μπροστά χωρίς φωτιές και χωρίς φούρνος. Εσείς φαντάζομαι πρέπει να είστε από τους ικανοποιημένους, να το πω έτσι, από τη χθεσινή εξέλιξη, μια και είχατε ταχθεί ανοιχτά υπέρ των διαγραφών. Κοιτάξτε, εγώ, για να είμαστε ειλικρινείς, σίγουρα δεν ήταν εύκολη απόφαση για κανένα να διαγράψει τελεχή. Αυτό νομίζω είναι αυτά, ξεκάθαρο. Όμως, σίγουρα, το ότι επιτέλους το Δημοκρατικό Κόμμα έχει πει, αν θέλετε, ένα τρόπο λειτουργίας και συμπεριφοράς, τον οποίο εγώ λέω για όλους μας, το μας με κεφαλαίο. Δεν είναι ούτε στοχευμένο που έγινε αυτό που είναι, αλλά υπάρχει μια απόφαση που αφορούν συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες όποιος κάνει, είτε είναι ο Κωστής, είτε ο Ιαννής, είτε η Αντρούλα ή η Μαρούλα, θα πρέπει αυτού του είδους τα φαινόμενα να επιλύονται καλύτερα χωρίς διαγραφές, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε σε ένα κόμμα, σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να μην λαμβάνει απόψη τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Εγώ αυτό πράγμα έβγαλε γλώσσα στο μαγιά να το λέω για χρόνια πολλά, δεν το λέω τώρα. Για χρόνια πολλά. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον τρόπο λειτουργίας. Έχει κόσμο που ακούω που λένε, μα δεν μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του. Εντάξει, εγώ προσωπικά και το κόμμα, διότι το κόμμα είναι το καταστατικό του που καθορίζει τι πρέπει να κάνουμε, λέει ότι στα κόμματα πρέπει η μειοψηφία να σέβεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και όλοι να εφαρμόζουμε αυτές τις αποφάσεις. Μα υπάρχουν και άλλοι πέραν των δύο που διαγράφησαν, που έχουν διαφωνήσει αρκετές φορές και ανοιχτά με την πλειοψηφία. Δεν έχουμε τιμωρήσει, αν θέλετε, δεν έχει τιμωρήσει το εκτελεστικό τις απόψεις του οποιοδήποτε πρώην συναγωνιστή για διάφορα θέματα. Έχει τιμωρηθεί η μη εφαρμογή της απόφασης της πλειοψηφίας και η μη εκτέλεση αυτή τη απόφαση. Ναι, συγγνώμη, ο κύριος Κολοκασίδης. Ο κύριος Κολοκασίδης εξέφρασε άποψη. Ο κύριος Κολοκασίδης δεν ψήφισε, δεν ήταν βουλευτής. Συνεπώς, γιατί διαγράφει. Ο Κολοκασίδης έχει κρυθεί, διότι όταν εκλήθηκε το όργανο στο οποίο είναι αναπληρωτής πρόεδρος να συμμετέχει, δεν ήρθε να μας πει, να μας κάνει κοινωνούς των απόψεων και των προβληματισμών του, που ενδεχομένως μπορεί να μας έπεισε ή μπορεί να τον πείσαμε. Και αντί αυτού, την επομένη έκανε διάσκεψη τύπου μοναχικά για να πει την άποψή του και να οθεί τον κύριο Κουλία στο να κάνει αυτή την πράξη την οποία έκανε. Και την ημέρα της ψήφισης του Προέδρου της Βουλής. Δηλαδή ο κύριος Κουλίας είναι όργανο του κυρίου Κολοκασίδη όταν λέτε τον όθησε? Όχι, αλλά η δήλωση του κυρίου Κολοκασίδη όθησε τον κύριο Κουλία να συνεχίζει να ψηφίζει εθνικά, να ψηφίζει όπως ήθελε να ψηφίζει κλπ. Είναι γνωστή η δήλωση, είναι κατατεθειμένη. Από εκεί και πέρα, την ημέρα που ο αναπληρωτής πρόεδρος εκπροσωπούσε το κόμμα σε τηλεοπτικό σταθμό που εμείς ψηφίζαμε στη Βουλή τον πρόεδρο για πρόεδρο της Βουλής, πάλι ο κύριος Κολοκασίδης εκεί έπαιρνε θέσεις που στηρίζανε την άποψη του κυρίου Κουλία για να κάνει τη συγκεκριμένη πολιτική πράξη. Άρα λέω ότι όλα αυτά δεν μπορούν να συνυπάρξουν, αν θέλετε, σε ένα κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα, ειλικρινά διερωτούμε, οποιοδήποτε κόμμα ή οργανωμένο σύνολο. Θα επιτρέπει ή μπορεί να επιτρέπει στο διηνεκές, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε στέλεχος του, και όχι μόνο στέλεχος, ανώτατο αξιωματούχο του, ανώτατους αξιωματούχους του ή βουλευτές του, να αποφασίζουν κατά το δοκούν σε κρίσιμα θέματα που υπάρχουν αποφάσεις συλλογικών οργάνων και καταγράφουν μια συγκεκριμένη θέση? Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα έχει σταματήσει ελπίζω ότι θα σταματήσει και με την δύσκολη αλλά και οδυνηρή απόφαση του εκτελεστικού γραφείου
και ελπίζω ότι το κόμμα θα μπορέσει να προχωρήσει μπροστά όπως προχωρούν τα υπόλοιπα κόμματα που μπορούν να υπάρχουν διάφορες απόψεις επί διαφόρων θεμάτων στα συλλογικά όργανα. Όταν όμως τελειώνουν οι συνεδρίες των συλλογικών οργάνων, όλοι βγαίνουν προς τα έξω με μια συγκεκριμένη φωνή, με μια θέση. Είναι διαχρονικό όμως το πρόβλημα, κύριε Βότση, στο ΔΙΚΟ. Δηλαδή το βλέπουμε εδώ και από τότε που υπάρχει το ΔΙΚΟ αυτό το θέμα. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε κόντρες με τον Σπύρο Κυπριανού και μετά υπήρξαν άλλες διαγραφές, υπήρξαν άλλοι. Δηλαδή πάντα υπάρχουν αυτά τα εσωτερικά προβλήματα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν. Μα δεν είναι μόνο στο ΔΙΚΟ που είχαν γίνει διαγραφές, και σε άλλα κόμματα είχαν γίνει. Ναι. Ίσως όχι σε αυτόν τον βαθμό. Και στο δημοκρατικό. Το ΑΚΕΛ έπεσε μια Σοβιετική Ένωση για να γίνει εκείνη η διάσπαση. Στο δημοκρατικό συναγερμό είχαν με διαγραφές τότε. Άρα λέω ότι πολλές φορές κάποιος αναγκάζεται να πάρει οδυνηρές αποφάσεις. Εκεί πολλούς που λένε ότι αργήσαμε στο δημοκρατικό κόμμα. Ότι έπρεπε ο πρόεδρος του κόμματος και το εκτελεστικό γραφείο να ήταν και την περσινή χρονιά που είχαμε κάποια προβλήματα να ήταν πιο αποτελεσματικοί. Ο πρόεδρος και το εκτελεστικό γραφείο μέχρι την τελευταία στιγμή έδιναν το τεκμήριο της τελευταίας ευκαιρίας. Ας δώσουμε ακόμη μια ευκαιρία. Ας και πάντα λέγαμε ότι από δώρα και στο εξής. Ενιαίο πολιτικό λόγο. Είχαμε πάρει απόφαση πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν είχαμε παρόμοια θέματα. Να, ήταν γνωστό αυτό. Όλοι μαζί, ή το εκτελεστικό γραφείο, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να έχουμε ενιαίο πολιτικό λόγο. Μα το έβαλε και όρο η Κεντρική Επιτροπή όταν συζητούσαμε άλλα θέματα. Λέω λοιπόν ότι προσπαθώ να επιχειρηματολογήσω για έναν λογικό κατά την άποψή μου τρόπο λειτουργίας των κομμάτων. Δεν έχω ακούσει πρόταση για κάτι πιο λογικό, που εν πάση περιπτώσει και να υπάρχει άλλη φόρμουλα. Θα πρέπει να περάσει από το καταστατικό. Μάλιστα. Το κύριε Βότση. Το καταστατικό προδιαγράφει ότι όλοι θα πρέπει να ακούμε και να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των συλλογικών οργάνων. Κύριε Βότση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.